σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bet Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bet Builder έως και 30%. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από το Sony Carina, όπου για την κατηγορία Development οι Zero Pointers υποδέχονται τους Airballers. Είμαστε έτοιμοι για το Jabol. Airballers, Ανδρεαδάκης, Πανταλώνας, Γκουσίλης, Καραγιάννης, Γούλας, Τηλέμαχος, Φρακής, Πεσταλίδης και Λαγός. Ενώ για τους Zero Pointers, Κουμουρίδης, Σκιάχος, Κοντέκας, Θεδωρίδης, Σταμούλης, Καδύρας, Παπακαρμέσης και Κωνσταντινίδης. Ξεκίνησε το μάτς. 9:42 για την πρώτη περίοδο. Με τα μαύρα οι Zero Pointers, με τα άσπρα μαύρα οι Airballers. Οι Airballers οι οποίοι έχουν 2 σερί νίκες, οι αντίπαλοι έχουν 2 σερί ήττες. Οπότε για δύο ομάδες που είναι σχετικά κοντά, είναι ένα ενδιαφέρον μάτς. Εδώ θα επιμείνει ο Καραγιάννης Δημήτρης και θα εξεκίσει. Θα κάνει το σκορ 0-2. Zero Points θέλουν να απαντήσουν, αλλά δεν είναι καλό το σουτ που έκανε ο Θεοδωρίδης. Την ακρίβεια έκανε airball. Οπότε οι airballers έχουν δυνατότητα να πάνε σε νέα επίθεση. Πατάει καλά ο Φραγκής, αλλά δεν είναι καλό το σουτ. Σουτ κατάληψη 0-2, χαμηλό σκορ, 2 λεπτά έχουν κυλήσει. Σουτ 3 πόντων από τον Πανταλώνα, ο οποίος το πουπούνισε από τη γωνία του 45 μοιρών και δίνει προβάδισμα 5 πόντων στην ομάδα του. Εδώ οι Zero Pointers θέλουν να πηγούν το πρώτο. Καλάθι, δεν θα καταφέρουν. Δεν του στέλνει μπάλα πολύ ακόμα. 0-5. Οι Airballers, εδώ με την τρίτη, θέλουν να επιμηκύνουν το προβάδισμα. Καραγιάννης με ένα τρίποντο. Θα κάνει το σκορ 8-0. Τα 8 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Οι Zero Pointers έχουν μείνει ακόμα στο 0. Δεν έχουν σκοράρει. Σε αντίθεση με τους airballers που έχουν πει δυνατά. Το φάουλ. Το 3 πόντων από τους 0 πόντων θα ανανεώσουν. Δεν έχουν βρει ακόμα το τρόπο να σκοράρουν. Θέλω να δούμε σε ενδιασμό οι airballers. Πολύ ωραία ο Καραγιάννης, ο οποίος θα πάει το φάουλ. Πάτησε καλά. Και δεν είχαν άλλο τρόπο οι αντιπαλοί του να τα σταματήσουν. Οπότε θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Καραγιάννης, ο οποίος έχει κάνει αρκετή ζημιά στην αντίπαλη ομάδα. Και συνεχίζει το σερί του. Τα πόντι από τον παίκτη των Airballers, ο οποίος είναι και πρώτο σκόρε. Εδώ
Πάλι είναι άσχημη σε δύο προσπάθειες. Έχει περάσει αρκετό το χρόνο στα κέφαλα. Θα βρούμε κάποια στιγμή την άκρη. Υπάρχει φάουλ ξεκάθαρα. Ξανά ο Καραγιάννης. Μπαλά έχει επαναφορά από τη baseline. Δύο φάουλ για τους Zero, ένα για τους Airballers. Σουτ τριών πόντων, άστοχο. Από τον Πανταλόνα, ο οποίος νωρίτερα έφεξε, θα βρούσε και ο Καραγιάννης. Χωρίς σκορ ακόμα οι Zero πόντες. Σουτ δύο πόντων από τον Σαμούλη, μας μίλησε νωρίτερα. Όπως και ο τηλεμάχος Γούλας, πείτε να δείτε. Ήταν δύο παίκτες, θα δώσει αλήθεια. Της διοργάνωσης, κόβει ωραία εδώ ο Καραγιάννης, έχει ένα στήμα για σκοράρι. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον αντίπαλό και το σκορ είναι 0-12. Το πάρτο ριπάου ζήρω πόητες, το θέμα είναι δεν σκοράρουνε. Και δεν είναι σαφές προβάτες μας στην μάνα των Airballers και όσοι προωθούνται με 12-0. Φραγκής Αγγίερ από τη Σκύπρο. 15-0-4, υπάρχει time out 5-11 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Λοιπόν, λήξη time out 5-11 πριν τη λήξη του 10 λεπτού. Zero pointers θα πρέπει να βγουν από το zero και να πάνε στο τουλάχιστον one point. Καλό δεν ήτανε? Εσένα από σένα δεν περίμενα κάτι άλλο. Λοιπόν, 0-15. Εδώ υπάρχει foul από τον Καραγιάννη. Ακόμα 4-56. 2-2 τα foul. 8 παίκτες και για τις δύο ομάδες έχουν αλλαγές και να πως πάει το ρόδι. Μία φορά. Τα λέμε αυτά. 2-15. Αυτό μέτρεψε στους Airballers να πάρουν διαφορά την οποία πλέον κυνηγούν οι ζυροπόντες για την νίκη, αλλά εδώ το νούμερο 42, ο Κώστας Φραγκής θα σκοράρει και θα κάνει το σκορ 2-17. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι, σε ζώνη. Οι Airballers συνήθως όταν οι ομάδες δεν έχουν πολλές εναλλακτικές, προτιμούν αυτό το σχήμα για να μην κουραστούν από πολύ νωρίς, αφού ένα παιχνίδι 40 λεπτών διάρκειας θέλει και ανάλογες δυνάμεις. Και όταν οι ομάδες δεν έχουν πλήρη ρόστερ, τότε πάνε σε ένα δεδομένο rotation. Υπάρχει foul, χαμηλά. 2-17, όχι, οι διαιτητές έδωσαν πάτημα της baseline. Στην αρχή φάνηκε foul. Μπαλά είναι ξανά για τους Zero Pointers, οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν το σκοράσμα. Ξανά στα μούλη. Οι Airballers έχουν σαφώς ένα προβάδισμα εδώ. Δεν συνεννοήθηκαν καλά οι παίκτες. Οι Airballers θέλουν να βρουν κι άλλο. Κάνει βήματα στα μούλης. Τρία και 24. Για την λήξη του πρώτου δεκαλεπτού. Εδώ ο Καραγιάννης θα πάρει rebound. Προσποιείται. Έχει δημιουργήσει πολλά ρήγματα στην αντίπαλη ομάδα. Και μέσα και έξω από το καλάθι. 2-19. Σκορ. Πήραν μπρος οι Zero Pointers και κάνουν το σκορ 4-19. Σαφώς και έχει πολύ δρόμο ακόμα το παιχνίδι. Αλλά θα πρέπει να κατεβάσουν διαφορά για να μπορούν να είναι και στη θέση να διεκδικήσουν την πρωτοπορία. Εδώ ωραία ο passing game.
Κρυστάλλι και Κραγκή. 4-21 το σκορ. Θα μόλις θα δημιουργήσει ένα τρίποντο, αλλά τελικά δεν είναι άθρος. Βάζουν αλλαγές οι Ερβολές. Νέο τρίποντο. Έχουν μπει πολύ αποφασισμένοι οι Ερβολές, είναι πολύ εύκολοι. Έχουν σκοράρει 24 πόντους σε 8 λεπτά και προηγούνται με 20. Να δούμε αν έχουν οι zero pointers την ικανότητα να κατεβάζουν διαφορά και να προηγηθούν. Σε πρώτη φάση είναι άστοχη. Εκεί θα πάρει μπάλα τον Καραγιάννη, το οποίο είναι ωραία. Είναι και ο Σάλης να βρίσκει το σκοράρι. 4-26. Κάνα λάθος στους zero pointers, θέλει να αφήσει ένα εμβιασμό. Ο Πανταλόνας, ο οποίος θα χάσει ένα εύκολο καλάθι, όπως την μπάλα. Ευκαιρία για τους zero pointers να βγουν. Θα πάρει ο Λέμος Κούλας στο rebound. Για τους Σερβόλες, οι οποίοι έχουν ξεφύγει με 22, ήταν και την μπάλα. Πέρασε ο Σερβόλες. Να αναρρώσει κι άλλος μετά το άστοχο. 11, 10, δεξιά. Ο Κουζίλης έκανε κάτι σαν φλότε. Δευτερόλεπτα κατοχή, οπότε αλλάζει κατοχή. Για τους zero points, σχεδόν με ξηρότερα. Για να κάνουν κάποιο σουτ. Έχει την μπάλα ο Σαμούλη, δεν είναι καλό το σουτ. Ωραία. 4-26. Σε λίγο και πάλι μαζί. Ενάρξη της δεύτερης περίοδου. 4-26 το σκορ. Οι λοπόνιδες θέλουν να μειώσουν και μπήκαν δυνατά. Σκιάχνω να σκοράρει και να κάνει το σκορ 6-26. Βουλάς. Θα κλείσουν οι Ερβολές. Πάρει ένα προβάσμα και προηγούνται του αγώνα. Εδώ οι zero pointers θέλησαν να μειώσουν, αλλά δύο άνθρωποι προσπάθειες. Δεν
τζουλ το προβάδισμα του. Μπουράς. Ωραία συνεργασία εδώ τον Airball. Θα κάνω λάθος. Και εδώ είναι άστοχοι. Θέλουν να τρέξουν οι Airballers. Δεν αλλάζουν το αριθμό που αγωνίζονται. Πώς τους έχει φέρει στο συν 20, εδώ θα είναι ένα πολλά. Λιαντάκι, τρεξάκι, θα πηγαίνω, θα κλέψω γούλα. Αν πολλά ρίπα ότι είναι δύο πόντες. Βάλα τον πανταλό να πεις κάνει τα δεκά του, θα κερδίσει φάουλ. Τρίτο φάουλ αυτό. Γιώργο! Αλλαγή, αλλαγή! Παίρνω. Για το μήκο θα το βάλει από τη γωνία και θα κάνει το σκορ 6-30. Το μήκο Ποντέκας λίγο αστροδιασμό καλύτερο χωρίς την μπάλα και σε επιδεσί, πουλά στα πάρει πέρα σου και άστοχος. 6-30 το σκορ. Άνοιξε καρό, άνοιξε, δεν πουλά. Φύγε, 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 φύγε! Οι οποίες αγωνίζουν την κατηγορία development, θέλουν να κάνουν μια αρχιτεκτονική για διαφορετικούς λόγους. Λάθος αυτός και είναι. Μπορώ να αλλάξει κατάσταση. Με το σκορ να είναι 24 για τους Airballers, οι οποίοι πήγαν πολύ δυνατά, το οποίο ήταν μεγάλο και δεν και μπορεί να κλέψει και όλος εδώ πέρα, στον ενδιασμό. Σκοράρουμε. Κάνοντα ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Δεν βλέπω να μπορεί να αλλάξει το σκηνικό με τα όσα γίνονται ως τώρα. Αγίες για τους Airballers. Θα πάρει ο Σκάφος ένα σου. Θα σώσει την κατοχή με διπλή προσπάθεια η Airballers. 6 λεπτά για το επίχρονο. Σκορ είναι 6-32. Εδώ καλή συνεργασία. Να δούμε αν ο Καραγιάννης θα μπορέσει να σκοτεί. Μαύρο. Υπάρχει φάουλ. Μια μία εδώ από τους
προπονητές οι οποίοι θα πρέπει να βρουν ενέργεια και στην άμεση στην επίθεση. Θα είναι με 26 πόντους. Ο Σίλας θα πάρει το τρίποντο, δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι κακό. Οι προπονητές είναι στην επίθεση. Θεωρίζει. Ξανά για τους δύο πόντους. Καλά. Έχει δρόμο ακόμα το παιχνίδι, αλλά πρέπει να βρουν κάποια σουτ τα οποία θα είναι εύκολα. Τώρα στόχισε ο Κούρας. Επίσης έκανε airball, αυτό θα ήταν το καλό, γιατί δεν ήταν κακές συνθήκες. Εδώ θα παίξουν καλή άμυνα σε πρώτη φάση, zero pointer, θα διατηρήσουν την κατοχή οι airballers. Θα βγαίνει ο χρόνος, θα να πάρει το σουτ. Οι zero pointers φεύγουν σε εμφυδιασμό. Έγιναν και κάποια βήματα πριν που δεν δόθηκαν. Καλή άμυνα από τους airballers, οι οποίοι έχουν την πλήρη διαχείριση του αγώνα. Σε ένα ακόμα match για το development category. Εδώ ο Καραγιάννης έκανε τη δείξη υψηλού τρόπου στην επίδεση. Τελείωσε πολύ ωραία την μπάλα στην επίδεση. Καλή κυκλοφορία της μπάλας για τους airballers. Για τους zero pointers, με συγχωρείτε. Είναι οι airballers που κάνουν βέβαια καλή κυκλοφορία. Ο Καραγιάννη, ο οποίος θέλει να πατήσει και να σκοράρει. Δέχεται ένα χτύπημα ο Κρυστάλλης. Υπάρχει time out για τις δύο ομάδες σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ακόμα 4 και 7 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Μπάλα είναι ξανά για τους airballers. Οι zero-pointers είναι αρκετά άστοιχοι, δεν εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και η διαφορά έχει πάει στους 30. Θεώρητα επίπεδα για την λογική διάρκεια του αγώνα τώρα. Όλες οι οποίοι κάνουν την επόμενη κυκλοφορία της μπάλας. Καραγιάννης θα πάρει την μπάλα, αυτό θα είναι άστοχος. 2.57 για την λήξη του ημιχρόνου. Εσύ είσαι καλό! Μόλις θα παίξει ένα σκοράρι, αλλά το δεν είναι καλό. Οι airballers είναι σε νέα επίθεση. Ο Αδάκης θα κοιτάξει την πάσα. Καλλιεργεί το σουτ του Σίλη. Οι zero pointers ψάχνουν να πιο καλή επίθεση, να πάρει και λίγο ψυχολογία, αλλά και πόντους. Ο Μωρίδης θα κάνει σε έναν έρθρο. Ο Μωρίδης έχουν πάρει το μεγάλο κοβάρισμα. Τώρα ο Φραγκής αρχίζει όλη την επίθεση και εδώ στο Καραγέννη, ο οποίος θα επιμείνει για σκοράρι. 2.44 για τη λήξη. 60-30. 6.33 το σκορ. Αντρέψει ο Φαγκής. Και ψάχνει το ίδιο από κάποιους παίκτες του. Θα το μείνει ο Κρυστάλλης και ο σκοράρι. Πολύ άσχημοι οι συμμετέχοντες και θα πρέπει να βρουν περισσότερους πόντους. Ο
Πάμε, για ένα τρίτο. Δεν έκανε και τόσο συζήτηση. Γύρω πόντες. Ένα και πέντε για το ημίχρονο. Πάμε χέρια, πάμε! Πέντε το σκορ. Βάλανε για τους Airballers. Πόντους. Ακόμα είναι το πρώτο μήκρονο. Πέντε σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκινάει η τρίτη περίοδος. Ομάδες οι οποίες είναι ασύμμετρες στην επίδεση. 6-45. Το σκορ δεν θέλει πολλά σχόλια. Οι zero pointers οι οποίοι έχουν μείνει πολύ χαμηλά, αλλά θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο μπορούν. Για την τρίτη περίοδο. Νέο καλάθι για τους Airballers με το νούμερο 42. Νέο Κώστας Φραγκής. Το σκορ πλέον πάει στο 47. Πολύ μεγάλη απόσταση. Η αλήθεια είναι. Οι δύο ομάδες. Και 15 για την τρίτη περίοδο. Οι πόλεις συνεχίζουν την καλή τους αμυντική και θετική παρουσία. Ο Zero Pointers δεν έχουν την καλύτερη σήμερα, παρόλα αυτά θα παλέψουν για το καλύτερο. Το 48, τρίτη περίοδος. Κάτω η μπάλα, γρήγορο ρυθμό. Ο Ρίδη θέλει να βρει κάποιο του παίκτε που αρέσει το σκάφο. Του έχει σκοράρει. Τι υπάρχει, η διακοπή να δεχθούν τα κορδόνια. Ούτως ή άλλως. Το παιχνίδι δεν νομίζω ότι έχει κάποιο αγωνιστικό ενδιαφέρον με τη διαφορά είναι 39 πόντους. Αλλά για να δούμε πώς μπορεί να εξελιχθεί. Παραπιάνει και να παίξει στην πίεση του αντίπαλό του, δεν θα είναι καλό το σουτ. Το και 18. Θα πιάσουν το διψήφιο αριθμό πόντους του Zero Pointers με 10-47. Thank you.
μέσα θα χρεωθεί με το φάουλ με τους διαιτητές. Οι ερμπόλες οι οποίοι έχουν κλειδώσει την νίκη από πολύ νωρίς σε ζώνη. Οι ερμπόλες είναι πολύ χαμηλά. Στην δίνηση και εδώ υπάρχει φάουλ. Νούμερο 24, τον Κωνσταντινίδη δεν είχε άλλο τρόπο να σταματήσει τον αντίπαλό του. Μπόλος η οποία είναι ξανά στην επίθεση. Καραγιάννης θα έχει κάποιο διάδρομο. Θα βγει, κλείνεται. Τι πάει να κάνει εκεί. Από την τριβή του αμπλό έτσι να σποράρει. Εδώ οι μπόλες είναι άσχημοι. Είναι το ίδιο και οι zero pointers, αλλά είναι ξανά στην επίθεση οι μπόλες. Στα άλλες θέλησαν να δουν τον Καραγιάννη. Οι οποίοι προηγούνται με 37 πόντους. Και όταν χάσουν την μπαλά, οι ζυροπολίτες θέλουν να μειώσουν όσο μπορούν. Είναι εδώ άφηγοι, τα επιμείνουν και τα σκοράρουν. Σε μία μάχη που έχει ήδη από νωρίς. Είναι το φάουλ. Αλλαγή δεν βολή, 12-49. 5 λεπτά και 2 δευτερά. Οπότε θέλω να μιλήσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Πριν από όλα, θα μιλήσουμε. Οπότε σε τι θέλω να μιλήσουμε, δεν μπορούμε, αλλά είναι πολύ αυτοί.
4-33. Κάνεις με την μπάλα, κάνεις την κίνηση. 4-3. Βγαίνω πανταλόνα. Τι ωραία βράσκη. Οι οποίοι πρέπει τον χρόνο. Περάσει το τρίποντο. Θα ανανεώσει ο Κουμπορίδης. Τώρα γίνησε το σκάου του Καλάθου. Ρία και 35. Στην περίοδο, Καραγιάννης θα διατηρήσει την κατοχή. Έτσι μόνος του σε 1-2-1. Είναι άτομος. Θα κλέψουν όμως οι Airball, δεν τα παράτησαν. Και εδώ πήγε να βάλει ένα τρελό καλά πέλα. Βρέψει μπάλα, 3 λεπτά για την τρίτη περίοδο. Βούλας με την μπάλα. Αστοχός. Πάντα το κουμουρίδι, θέλει να τρέψει στην κύριο πόλη. Καραγιάννης θα πάρει τα μπάλα έτσι από την κακή επίθεση των Europointer. Ο Ανδρεακάκης θέλει σε ένα δόση, ένα ανάποδο lay-up. Ο Ανδρεακάκης έκανε λάθος της και πάω, μου είχε κοπεί ο Ντέκας. Πάω. Για τον Καραγιάννη. Μετά οι διευθυντές έδωσαν κάποια παράβαση στους δύο πόλτες για να δώσει φάουλ. Το ένα φάουλ 14-49. Μαβίου και 13 για την λύση της περίοδου. Ο Γούλος θα είναι μικρή μέσα. Είναι άστοχος. Μπορούν να τρέξουν και ροπόλτες. Να μειώσουν όσο μπορούν. Σιάχος δίνει καμπίνη στην μπάλα. Θα σκοράρει. 4-49. Πολύ ξένα χαλαρός για την περίοδο. Έχει ακόμα και με 40. Ένα και 39 τελειώνει ο χρόνος. Για να το πάρει. Είναι και το πρώτο. Το πρώτο να το φτιάχνω. Από την πρώτη περίοδο και δεν απειλούνται. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Πρόσεψε και ο Σταμούλης. Και τότε θα είναι ένα πιο μετό. Είναι άτοχος. Για τους Zero Pointers, οι οποίοι κάνουν πάρα πολλά λάθη.
περίοδου 16:50 σε λίγο και πάλι μαζί. Λοιπόν, ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος. Για τους ερπόλες οι οποίοι συνεχίζουν. Μια λεπτά για την τέταρτη περίοδο. Οι οποίες έχουν ξεφύγει από πολύ νωρίς, προηγούνται με 37 πόντους. Το zero pointers φτάνουν τους 21 πόντους. Ακόμα 8 λεπτά για την ολοκλήρωση του αγώνα. Αναμονή να δει τα κορδόνια να σκορπιστούν του Παλού, τον Ερμπόλε συγκεκριμένα, με ό,τι έχουμε. Zero pointers οι οποίοι έτσι και αργά. Στους 32. Αλλά έχασαν πολύτιμο χρόνο, επέτρεψαν στους ερπόλες να ξεφύγουν. Έχουν βάζει κι άλλο τρίποντο. Μπάλα είναι για τους ερπόλες οι οποίοι προηγούνται με 30. Τα λεπτά για την τέταρτη περίοδο. Υπάρχει φαουλ από το Θεοδωρίδη. Στο δύο πόντο από τον Ανδρεαδάκη με τον Κωστιδάκη.
οι ορμπόδες ουσιαστικά καθάρισαν από νωρίς την υπόρτιση νίκη, ξέφυγαν και έβαλαν δύσκολα στους zero pointers, οι οποίοι κάνουν την προσπάθειά τους να μειώσουν. Εκείνησε εδώ το σπαθό, η Άννη ξεκινάμε και η μπάλα θα πάει σε βολές για τον παίχτη των zero pointers, που κατεβάζουν διαφορά όσο μπορούν. Και το παιχνίδι κύλησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τους μπολς, οι οποίοι ξέχασαν πολύ νωρίς και έτσι τα πράγματα πήραν διαδικαστικό χαρακτήρα. Θέλουν να το υψηλό προβάδισμα από το παιχνίδι στις διαφορές. Ένα φλότερ, ένα μπάλανσο ουσιαστικά από τον Κουσίλη, δεν θα τους έχουν. Κάμε σε λίγο, το 5 λεπτό, έχει και 55 για την ακρίβεια. Στο σχεδιασμό οι Airballers, εδώ θα μοιράσουν ωραία την μπάλα. Στάλις προσποιείται χωρίς λόγο και θα πάρει. Δεν θέλει πολύ σκέψη το μπάσκετ. Θέλουν να μειώσουν οι zero pointers ακόμα περισσότερο, έτσι να βγάλουν και με 40 πόντους. Τώρα η διαφορά είναι στους 27. Οι εμπόλες έχουν λίγο φυσικά και λογικό είναι. Τόσο μεγάλη διαφορά. Το Κουσίλης θα ανανεώσει και θα σκοράρει. Είναι το στυλ του τέτοιο που είναι αρκετά διεκδικός. Μπάλα για τους δύο πόλους με τα μαύρα από το καλή, με τα άσπρα μαύρα. Ερβόλης εδώ κινήθηκε ωραία ο Κουμού. Κουμουρίδης πήρε το φάουλ του από τον Καραγιάννη. Δεν είχε άλλο τρόπο να τον ανακόψει. 4 και 55. Πολύ μεταβλό. Ακόμα 5 λεπτά ουσιαστικά για το μάτς. Το οποίο κρύφτει νωρίς. 31-57. 30-57. Οι Airballers οι οποίοι πάνε σε μεγάλες επιθέσεις, Κουσίλης ο τριών πόντων, το έβαλε 30-60. Θα πάνε σε μια άνετη επικράτηση. Οι Airballers οι οποίοι θα πετύχουν την τρίτη σε εθνική. Ψηλά ο Καραγιάννης το ριμπάου. Θέλει να τρέξει στον εμβιασμό η ομάδα των Airballers, αλλά έχουν γρήγορη επιστροφή. Ωραία κίνηση και πάρα πολύ ωραίο καλάθι εδώ. Μπασκετική έμπνευση. Έπαιξε στην γραμμή ο Ανδρεαδάκης και πήρε την μπάλα εκεί που έπρεπε. Έχει 59, 30-62. Τα 2-62, νέο τρίποντο, είναι άστοχο για τους Airballers, οι οποίοι σαφώς θα περάσουν ένα εύκολο απόγευμα, βράδυ. Οι zero pointers κάνουν καλή κυκλοφορία της μπάλας εδώ πέρα, ένα φλότερο στα μούνες και θα συνεχίσει.
κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα και όταν η μπάλα κυκλοφορεί καλά, σαφώς υπάρχουν πιο safe επιλογές στην επίθεση. Πόλες με τον Καραγιάννη, ο οποίος βάζει σίγουρα στην πρώτα Νόβιμπετ MVP, θα ξαναπάρει την μπάλα, θα είναι άστοχος. Ρυκούς το πόδι, ξέφυγαν οι Airballers στην αρχική συνέχεια. Διαχειρίστηκαν μια μεγάλη διαφορά στην διάρκεια του αγώνα, η οποία τώρα είναι στους 28 πόντους. Μπάλα για τους 0 pointers που ψάχνουν να σου τελειώνει ο χρόνος. Φανούν και εδώ υπάρχει φάουλ. Πρόλαβε το χρονόμετρο και πάνω στο δίποντο. Εντάξει, κάθε ομάδα έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Αυτή η διαφορά απεικονίζεται στο σκοράρισμα. Άστοχος ο παίκτης των Zero Pointers, 2 και 19 για τη λήξη. Θεατάκης, θα δει κάποιο διάτομο, κρίνεται, ψάχνει κάποιο κόψιμο. Θα πάρει ο Λαγκόφσκι και θα ξεκινήσει. Θα γράψει και αυτό το όνομά του στο πίνακα του σκόρε. 34-65, 8 παίκτες για τους Airballers, 8 παίκτες για τους Zero Pointers, οι οποίοι θα μπορούσαν και καλύτερα, αλλά θα ξεκινά άσμα, κρυστάλλι, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα τα καταφέρει. Οι Airballers είχαν πιο αποφασισμένη παρουσία. Έχουν έρθει και πιο εμπειροί παίκτες τους. Και ο Πόντς εδώ συνεργάζεται ωραία. Θεοδωρίδης. Είναι και 16. Βουσίλης η δέση offside. Θα σκοράρει. Ωραία. Η πάσα. Αποδόθηκε από τους παίκτες. Το βρήκε τετατέτ. Το καλάθι. Υπάρχει η κούραση. Είναι συλλήψη για τις δύο ομάδες. Ζηροπόδι στην επίθεση. Τελευταίο λεπτό. Ο Δωρίδης θα πάρει το τρίποντο. Δεν θα είναι καλό. Πάλι θα βγει ο Κουσίλης σε ενθουσιασμό, αλλά θα χάσει την τρίπλα. Κομμάτι 43 δεύτερα. Αναμέτρηση, εύκολη επικράτηση των Airballers για την development. Σόνι Καρίνα. 28 δεύτερα στο τριών πόντων με τους δύο πόντες, οι οποίοι θα κατεβάσουν τη διαφορά στους 30. Δεν ξέρω αν θα γίνει άλλη επίθεση. Θα περάσουν όμως στο κέντρο οι φίλοι Airballers. Την αφήνουν και οι διαιτητές. Νίκη των Airballers με 37-67. Περιμένουμε να κυλήσει ο χρόνος. Εύκολη επικράτηση κόντρα στους πιο φιλότιμους Zero Pointers. Οι Airballers 37-67. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Καλό βράδυ σε όλους.